πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας τηλεοπτική εκπομπή. Πάω να καλησπέρισω τους καλεσμένους. Θα συζητήσουμε για Δήμο Ηρακλείου και χαίρομαι πάρα πολύ που τους έχω κοντά μου και τους τρεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαζί μας είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με την δύναμη πολιτών, και τον κύριο Λαμπρινό. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Ο κύριος Αλέκος Ανδρικάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, και τον κύριο Λιγερό. Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Μανώλη Δαμβουλάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Βρύσαλη, λοιπόν. Κύριε Πατακή, να ξεκινήσω από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε για το τι έχει γίνει στο Δήμο Ηρακλείου, τι δεν έχει γίνει, η δική σας θέση, ποια είναι η παρακαταθήκη την οποία θεωρείτε ότι αφήνεται αυτά τα χρόνια, άσχετα με το αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε και για τα επόμενα χρόνια και το όραμά σας. Καταρχάς, κυρία Σφακιανάκη, να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου, αλλά και λίγο την εμηχανία μου που με καλέσατε εδώ στην εκπομπή σας μαζί με δύο εκλεκτούς συνυποψηφίους, ιεράτερατα της αθλητικής και πολιτικής δημοσιογραφίας. Έξω και η μηχανία, λοιπόν. Δεν λόγω δημοσιογραφικής ιδιότητας. Επειδή μας δείτε αυτό. Κοιτάξτε, αστείευομαι. Το ξέρω. Εγώ εκφράζω το συνέστημα. Τώρα από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από εμάς και τα θέματα που θα μας θέσει η κυρία Νικολέτα. Φανταστείτε τώρα, κύριε Πατακή, πώς θα πρέπει να νιώθω εγώ μπροστά σε συναδέλφους με τέτοια εμπειρία, που είναι χαρά μου και τιμή μου να τους λέω συναδέλφους, και να θέτω εγώ ερωτήματα. Ναι, λοιπόν, αλλά εσείς ρωτάτε παρακάτω. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε και να μπούμε στο θέμα. Ναι. Το ερώτημά σας είναι με ποια προοπτική και με ποια, θα έλεγα, παρακαταθήκη, με ποια δυναμική ξεκινάμε τη νέα, τη δεύτερη προσπάθεια ως παράταξη δύναμη πολιτών, τη νέα αυτή εκλογική περίοδο, για να ανανεώσουμε τη νέα θητεία όπως επιδιώκουμε. Θα έλεγα με μεγάλη ανακούφιση όσον αφορά την πορεία της πεντάχρονης αυτής θητείας, καθώς μια άπειρη ομάδα, και θέλω να είμαι αντικειμενικά ειλικρινής, με ένα έμπειρο καθοδηγητή και κάποιους σε μικρό αριθμό έμπειρους επίσης αυτοδιοικητικούς ως συμμετέχοντες σε άλλα δημοτικά συμβούλια, ξεκινήσαμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για το τι κάναμε πολλά πράγματα. Φυσικά και δεν ολοκληρώσαμε το έργο μας και γι' αυτό ζητάμε την εμπιστοσύνη και την ανανέωση για την ανανέωση της θητείας μας από τον Ηρακλειώτικο λαό. Mm-hmm. Κύριε Ανδρικάκη, η δικιά σας εικόνα, την εικόνα λοιπόν που έχετε για τα χρόνια που πέρασαν και για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση αρχικά. Βλέπω και σήμερα, το έχω συναντήσει και σε άλλα πάνελ ή σε άλλες συζητήσεις, την αποχή του εκπροσώπου του κυρίου Κουράκη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό γενικότερα. Όχι, δεν έχει σχέση με εσάς, έχει σχέση με την τακτική της παράταξης και θέλω να το εντοπίσω, γιατί προσπαθεί να φτιάξει ένα νέο προφίλ για να επιστρέψει μετά από 5 χρόνια και μετά από 12 ναι, χρόνια θητείας. Όχι, δεν έχει σχέση με εσάς, καθόλου, καμία σχέση. Ναι, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι θέμα τακτικής συγκεκριμένη. Όχι. Λείπουν άλλωστε και άλλες παρατάξεις, έτσι. Όχι, μιλάμε για τον κύριο Κουράκη που υποτίθεται είναι από τις μεγάλες παρατάξεις εδώ, που είναι μια μεγάλη παράταξη. Για την πενταετία του κυρίου Λαμπρινού θα έλεγα, γιατί ήμουν από εκείνους που πολύ δυνατά είχα φωνάξει στο δεύτερο γύρο και στο θυμάται ο κύριος Πατακός, ψηφίστε Λαμπρινό για να φύγει το σύστημα Κουράκη. Δεν ξέρω αν αυτό όλο το που έγινε τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή η εμπιστοσύνη ή η αναγκαστική επιλογή στο πρόσωπο του κυρίου Λαμπρινού και στην παράταξη της δύναμης πολιτών, απογοήτευσε πάρα πολλούς Ηρακλείωτες. Εμένα με απογοήτευσε πάντως. Δηλαδή περίμενα να αλλάξουν πράγματα, να μην επιδεινωθούν καταστάσεις με την αδράνεια, γιατί όταν είσαι, ας πούμε, κυκλοφοριακό και δεν κάνεις τίποτα, τα αυτοκίνητα αυξάνονται και αυξάνεται το πρόβλημα, μεγαλώνει το πρόβλημα. Να μην λέει συνεχώς ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ότι έχει 50-55 εκατομμύρια ευρώ στο θησαυροφυλάκιο, όταν έχουμε διαλυμένους δρόμους, όταν έχουμε κοινωνική πολιτική που δεν ασκείται από αυτά τα 55 εκατομμύρια ευρώ, όταν έχουμε μια σειρά από θέματα τα οποία χρονίζουν και όλα τα έργα μικρά, μεσαία και μεγάλα, έμειναν στη μέση. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, τον κύριο Ανασασάκη, να ζητάει συγγνώμη. Μια συγγνώμη, δυο συγγνώμες, τρεις συγγνώμες, τέσσερις συγγνώμες. Κάποια στιγμή. Εντάξει. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, λένε χάλασε και ο κόσμος. Και νομίζω πως αυτό ισχύει στην περίπτωση. Δυστυχώς σήμερα με απογοήτευσε ο κύριος Λαμπρινός. Δεν ήμουν ψηφοφόρος του και οπαδός του. Δεν είμαι οπαδός γενικά. Στο δεύτερο γύρο όμως στήριξα με πολύ δύναμη και φανατισμό
φανατισμό εισαγωγικά, για να φύγει ένα σύστημα που 12 χρόνια είχε εγκαταστατεί στην πόλη. Η μεγαλύτερη, νομίζω, απογοήτευση για αυτή τη δημοτική αρχή είναι ότι αυτό το σύστημα το ξαναφέρνει μπροστά στην κρίση των Ηρακλειωτών. Τον κύριο Κουράκη εννοώ. Αυτό για πρώτη φορά. Λοιπόν, κύριε Δαμβουλάκη. Όσον αφορά τη δημοτική αρχή του Βασίλη του Λαμπρινού, εγώ έχω να παρατηρήσω ότι στην ουσία είναι η ίδια, ήταν η ίδια με του Γιάννη του Κουράκη. Μιλάμε για δύο δημοτικές αρχές που μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Αν εξαιρέσουμε φυσικά τα έργα που έγιναν για την Ολυμπιάδα, και τα οποία είναι άλλο θέμα αυτό, στην ουσία τα έργα είναι τα ίδια. Η δημοτική αρχή, η πολιτική των δημοτικών αρχών είναι η ίδια και τα δύο χρόνια. Είδαμε πραγματικά όλα τα μεγάλα έργα έχουν βαλτώσει, δεν έχει πάει τίποτα, δεν έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα πουθενά και τελικά βλέπουμε, ακούμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα 53 ή 55 εκατομμυρίων και την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή και γενικά η τοπική αυτή αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα πήρε και απέτησε και πήρε τελικά υπό την ευθύνη της τα σχολεία και στα σχολεία υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Φοβόμαστε, τρέμουμε να στείλουμε τα παιδιά μας στα σχολεία. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα σχολεία. Εμείς γενικά θέλουμε να πούμε μια δημοτική αρχή που να είναι στο πλευρό του δημότη πρώτα-πρώτα, του εργαζόμενου. Δεν ξεχωρίζουμε αν αυτά είναι στην αρμοδία των δήμων ή της πολιτείας. Για μας τα προβλήματα του δημότη, του εργαζόμενου, του αγρότη, είναι προβλήματα που αφοράνε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να ασχοληθεί και ο Δήμος. Δεν μας ενδιαφέρει αν τι λέει ο νόμος, ας πούμε, αν αυτά είναι του κεντρικού κράτους ή όχι. Είναι θέματα που αφοράνε και το Δήμο. Και αυτά και τα σχολεία και η σχολική στέγη, η βρεφονιπιακή σταθμή και όλα αυτά ο πολιτισμός. Αυτά είναι μέσα στις αρμοδιότητες για μας της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι ο κύριος Πετακός θέλει να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν. Ουσιαστικά η κριτική, αν έχω καταλάβει καλά και θα το συμπληρώσουν και οι ίδιοι αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν υπάρχει μια λοιπόν ολοκληρωμένη παρέμβαση όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια ώρα που μιλάμε για ένα μεγάλο απόθεμα στα ταμεία του Δήμου. Και δεν υπάρχει, αν με επιτρέψετε κύριε Πατακή, για να το πείτε και αυτό, ακριβώς επειδή ήταν μια συγκυριακή εκλογή της δύναμης πολιτών για να φύγει το σύστημα Κουράκη, έτσι τουλάχιστον το κρίνω εγώ, δεν είχε ένα σχέδιο. Και γι' αυτό ήταν και αποσπασματικές παραδείγματα. Το λέω και αυτό για να συμπληρώσω την απάντησή σας. Νομίζω ότι πριν μιλήσω και επενέσω και αξιολογήσω τους αγαπητούς συνυποψηφίους, με διέψευσαν ήδη με την άδικη κριτική αυτή που έκαναν. Σίγουρα και στον Δεν είπατε καλά λόγια για να μην κάνουμε κριτική. Όχι φυσικά. Απλά όταν εγώ λέω για διατσεκριμένους και αντικειμενικούς και δίκαιους δημοσιογραφικούς λειτουργούς, σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιωθώ και δεν με επιβεβαιώνει η εξέλιξη της συζήτησης, αλλά πιστεύω ότι είναι λόγω αντιπολιτευτικής διάθεσης και δεν είναι πραγματική η αιτία. Λοιπόν, ακούστε κυρία Σφακιανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα έχει υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή στο Δήμο μετά από 40 χρόνια ενός αυτοδιοικητικού καθεστώτος που συνέχιζε να κυβερνά σχεδόν όχι με τα ίδια πρόσωπα, αλλά με την ίδια νοοτροπία. Σίγουρα και ήρθε αλλαγή με τον Βασίλη τον Λαμπρινό Δήμαρχο στο Δήμο Ηρακλείου και κυρίως η αλλαγή ήρθε σε ένα σημαντικό θέμα. Η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή του ύφους, η αλλαγή του ήθους, η αλλαγή των πρωτοβουλειών, η αλλαγή σε θέματα δημόσιας διαβούλευσης, ήρθε η αλλαγή στη διαφάνεια. Οι αποφάσεις πλέον στο Δήμο Ηρακλείου δεν παίρνονται στο παρασκήνιο. Αυτό να το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Εσείς το γνωρίζετε φυσικά, διότι πολλές φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε συναντηθεί και το έχουμε συζητήσει. Οι αποφάσεις στο Δήμο Ηρακλείου είτε είναι σωστές είτε είναι λάθος, παίρνονται χωρίς κανένα επηρεασμό με γνώμονα το δημοτικό δημόσιο συμφέρον. Ήταν δύσκολες αποφάσεις, τις πήραμε και τις πήραμε με κοινή δημοκρατική συνεννόηση από τον Δήμαρχο και την εκτελεστική. Να σας διακόψω. Αυτό για να είναι λοιπόν η φοβερή αλλαγή. Δεν έχω ακούσει την κριτική να λέει για το πώς
παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά για το ποιες είναι οι αποφάσεις αυτές και πώς αυτές μετουσιώνονται σε έργα. Κυρία Σφακιανάκη, εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω ούτε για το τεράστιο τεχνικό έργο, έστω και με τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν. Μπορείτε δεν να μας πείτε ένα έργο. Είδατε τώρα ότι προσπαθούμε. Εγώ έχω εδώ το φυλάδιο. Αυτό το φυλάδιο που έχω εδώ δεν είναι διαφημιστικό. Όχι, πείτε μου ένα έργο πραγματικό. Να ακούσει ο κόσμος. Γιατί λέτε τεράστιο. Μπορεί να είναι άδικη κριτική. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία όλα τα έργα που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Θα τι προηγούμενη το ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Αν δεν τα ολοκληρώνετε, θα ήταν εις βάρος μας. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ένα έργο που παραδίδεται με επιτυχία. Στην επόμενη δημοτική αρχή, ολοκληρωμένο. Ξεκινήσαμε μεγάλα έργα και θα έλεγα ότι με σύγκριση με τις εποχές ευημερίας γίνονται ακόμα μεγαλύτερα όταν σκεφτούμε ότι την περίοδο που παραλάβαμε οι πολίτες αλλά και οι δημόσιοι οργανισμοί ένα πεντάρικο είχαν δικαίωμα να βγάλουν την ημέρα από το λογαριασμό τους, δηλαδή με capital control. Τα capital control φαίνεται τώρα που δεν έγιναν έργα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κοιτάξτε, ζητώ να μου πείτε ένα έργο. Όταν υπάρχει μια δύσκολη οικονομική περίοδος, ο εκπηρεασμός και οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τον απλό συνταξιούχο και τον απλό πολίτη. Όταν σκεφτείτε ότι ζήτησαν τα οικονομικά, τα αποθεματικά των Δήμων, γιατί ξεχνάτε και γιατί αδικείτε τη νέα Δημοτική Αρχή, που εγώ από σεβασμό και από ταπεινότητα είπα ότι είχε μία δόση απειρίας, εάν εξαιρέσουμε, είπα κάποιους έμπειρους αυτοδιοικητικούς και τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ένα έργο, πείτε κύριε Πατακή, ένα έργο. Εγώ δεν ζητώ τίποτα, αλλά αυτό ένα έργο, πείτε μας. Ολοκληρωμένο έργο της Δημοτικής Αρχής αυτής. Θέλετε να απαριθμίσουμε έργα. Αλλά σας ζητάω ένα μόνο. Αν ήταν να μιλήσουμε για τα έργα, θα έπρεπε να κληθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος είμαι βέβαιος τα έχει πει, αλλά και εγώ μπορώ να απαριθμίσω έργα. Ένα παρά πείτε, το ότι το δικό μου έργο ήταν άλλο. Ένα μόνο, ένα πείτε. Η μεγάλη επιχείρηση, η τεχνική επιχείρηση αποκατάστασης των εκκρεμωτήτων και των προβλημάτων σε όλα τα σχολεία της πόλης. Η τεράστια επαναστατική αλλαγή των δικτύων ίδρευσης. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τα δίχτυα σπάνε από την πολύχρονη, μακροχρόνια χρήση και την ακαταλληλότητά τους. Το πάρκο Γεωργιάδη, ένα πολύ δύσκολο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, όταν ένα έργο είναι σε εξέλιξη, τι σημαίνει? Ότι δεν υφίσταται ως έργο? Το κέντρο της πόλης, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι από τα δυσκολότερα έργα ανάπλασης που έχουν έρθει ποτέ στην πόλη του Ηρακλείου. Την μετακίνηση της Ψαραγοράς, το ξεκίνημα αυτής της μεγάλης ιδέας με την ανάπλαση και τη δημιουργία του κόλπου του Δερματά. Κανένα δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό που λέτε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Κύριε Ανδρικάκη, λοιπόν, το δικό σας σχόλιο, γιατί δεν θέλω το να... Το διάκοπτα για να κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο τον κύριο Πατακό. Να δικήσω τον κύριο Δαμβουλάκη. Ναι, ναι. Καταρχήν, κανένα έργο δεν είναι ολοκληρωμένο. Ποια είναι η επαναστατική αλλαγή στα δίκτυα, και αυτό μου κράτησε στο μυαλό μου, στο νοσηρό μυαλό ενός δημοσιογράφου, η επαναστατική αλλαγή στα δίκτυα ίδρυψης, που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα γιατί είναι σάπια. Επομένως, δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο στο οποίο όντως προσχώρησε, εντάχθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, που το είχε έτοιμα. Βοήθησε πάρα πολύ ο Νίκος Ιγουμενίδης, ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν είναι σωστό όμως να λέει η Δημοτική Αρχή το κατάφερε μόνη της. Ο Νίκος Ιγουμενίδης έκανε πολλές φοβερές προσπάθειες. Κανένα έργο δεν καταφέρει μόνη του. Θέλω να πω το εξής, γιατί υπόθηκε ότι υπάρχει μια αλλαγή και το διαβάζω τις τελευταίες μέρες. Θα πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να τρώγω και από τον Μανώλη να το συνάδελφό μου. Ότι υπάρχει μια αλλαγή στην οτροπία και στη λογική και στο ύφος. Ναι. Ξέραμε ότι υπήρχε ένας αυταρχισμός και μια αλαζονία από την πλευρά Κουράκη. Και εγώ είμαι ο πρώτος που το έχω υποστεί, αν θέλετε, σε διάφορα επίπεδα. Φοβάμαι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, όσο ζόριζαν τα πράγματα με αποχωρήσεις, με προβλήματα, με διαμαρτυρίες του κόσμου, τόσο έδειχναν ένα τέτοιο πρόσωπο. Και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Στο Ηράκλειο το ξέρετε ότι υπάρχει άνθρωπος που κατήγγειλε τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, την αστυνομία, για ιδιωτική επιχείρηση. Μιλάω για το Στέλιο του Κουρτικάκη και για το Βενζινάδικο που είναι απέναντι από την αλικανοσού της ΕΑΠ, ο οποίος άνθρωπος έφτασε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας όταν ο Δήμος Ηρακλείου, αντί να υπερασπιστεί την νομιμότητα, τον απείλησε ότι θα του πάρει το σπίτι του αν συνεχίσει να διαμαρτύρεται. Αυτό έχει γραφεί, έχει καταγγελθεί, έχει υποθεί. Δεν υπήρξε ποτέ η ευαισθησία μιας απάντησης από μια ανθρώπινη και ευαίσθητη και διαφορετικού ύφους Δημοτική Αρχή. Έπρεπε να απαντηθεί αυτό. Ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα είναι στα πρόθυρα αυτά. Να προσπαθεί να βρει το δίκιο του εναντί διαφόρων αυθαιρεσιών, παρανομιών, αποφάσεων δικαστηρίων που δεν εφαρμόζονται και να φτάσει στα όρια της αυτοκτονίας και της απειλής της κατάσχεσης της περιουσίας του. Ποια δημοκρατία μιλάμε στο Ηράκλειο? Ποιο είναι το δημοκρατικό δηλαδή αυτό που συνέβη? Και δεν το κατάλαβα εγώ σε αυτή την πόλη που ζω.
Θέλετε να σου πω ακόμα περισσότερα, να φτάσουμε μια σειρά άλλα. Ακόμα και στο θέμα της Βικελαίας, που η σημερινή δημοτική αρχή είναι πιο φύλα προσκύμενη προς την προηγούμενη και είναι καλλιέργητη την αίσθηση. Που εγώ συμφωνώ, είναι καλλιέργητη, ήταν καλλιέργητη η προηγούμενη δημοτική αρχή. Τα βλέπω όλα με βάση το οικονομικό όφελος. Η σημερινή δημοτική αρχή με τον Δήμαρχο Λαμπρινό, που ήταν φίλος της Βικελαίας και είναι φίλος, ελπίζω ότι θα είναι πολίτης, να είναι πιο ευαίσθητος. Την κυρία Πλεύρη και όλους, έχει αφήσει τη Βικελαία βιβλιοθήκη με κάτω από 10 υπαλλήλους και είναι έτοιμη να κλείσει. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μόνο να κάνουμε γένεια στη ζώνη εκεί, χρειάζεται να πηγαίνουμε και πολύ πιο τακτικά. Λοιπόν, αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δαμουλάκη, τι θέλετε να πείτε για όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα από τους συνομιλητές σας? Εμείς σαν δημοτή, σαν λαϊκή συσπήρωση, σαν συνδυασμός, στο επίκεντρό μας ήταν, είναι και θα είναι ο άνθρωπος, ο δημότης, ο εργαζόμενος, που συνεχώς γίνεται με τα οικονομικά μέτρα, όλο γίνεται και φτωχότερος, και που, εν πάση περιπτώσει, αυτός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μαζί με αυτόν και εμείς σαν δημοτική, αυριανή δημοτική αρχή, έτσι, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και να πάρουμε μέτρα για θέματα που έχουν να κάνουν και με την ανεργία και με τη σχολική στέγη και με θέματα πολιτισμού και όλα αυτά τα ζητήματα που αφορά το Ηράκλειο. Για μας δεν υπάρχουν θέματα που είναι του Δήμου και της κεντρικής κυβέρνησης. Για μας, το επαναλαμβάνω, είναι προβλήματα των δημοτών, προβλήματα των εργαζομένων. Για μας, εργαζόμενος, μια όμορφη πόλη για μας είναι η πόλη που δεν έχει ανεργία. Μια όμορφη πόλη είναι αυτή που η οποία έχει τα σχολεία, τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία, σωστά σχολεία. Έτσι, τα αποθέματα που έχει ο Δήμος, τα 53 εκατομμύρια ή 55 από ό,τι άκουσα, μπορεί να είναι και 55, αυτά να αξιοποιηθούν στη σχολική στέγη και σε όλα τα θέματα, στον πολιτισμό και σε όλα τέτοια ζητήματα. Για μας αυτή είναι η Δημοτική Αρχή και αυτό είναι το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας που έχουμε για το Ηράκλειο. Μαζί με τον πολίτη, μαζί με τον δημότη και η Δημοτική Αρχή, κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα που τραβάνε την πόλη πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Σίγουρα έχουμε να συζητήσουμε πολλά ακόμα. Όμως θέλετε να απαντήσετε και να κλείσετε μετά την απάντησή σας, κύριε Πατακή, με το κάλεσμα του γιατί να συζητήσουμε. Αν ήθελε ο κύριος Αντρικάκης να υπάρξει επικοδομητική και αντικειμενική συζήτηση για τα θέματα που θέτει, έπρεπε να καλέσετε ή την κυρία Αρχοντάκη ή τον κύριο Ξυλούρη Δεπανάλ να μιλήσουν για το θέμα των καταπατητών στην Αλικαρνασσό. Όχι να μας λέει τώρα ονόματα τα οποία εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε γνωρίζω, να μιλάμε για αδικίες. Αν θέλατε. Είναι καταπατητές οι κάτοικοι εκεί. Λέτε στους κατοίκους εκεί, κύριε Πατακιώτη, ότι είναι καταπατητές. Και δεν είναι καταπατητές αυτοί που νοικιάζουν. Μιλήστε μου για θέματα πολιτικής προστασίας. Κανείς δεν μιλάει για το τεράστιο έργο κυρίας Φακιανάκη πολιτικής προστασίας που έγινε αυτή την περίοδο στο Δήμο Ηρακλείου, που δεν υπήρχε καθόλου πολιτική προστασία. Σχέδια υπήρχαν. Δυνάμεις υπήρχαν. Είναι άποψη δεν μου ότι είναι καταπατητές να έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Είπα, δεν γνωρίζω το θέμα και αν θέλατε να το αναδείξετε, έπρεπε να καλέσετε τους αρμοδίους. Αν νομίζετε ότι κερδίζετε με αυτόν τον τρόπο να αφήνω αναπάντητα θέματα τα οποία δεν τη κατάλαβα, κύριε Πανακέ. Δεν θα σας πω μόνο αυτό που θέλετε να παίξετε μπαλά. Ναι. Τι λέτε τώρα. Κάνουμε αντιπαράθεση. Βεβαίως, εφόλης της ύλης αντιπαράθεση, αλλά λέω ότι είναι φανερό και δίκαιο. Είναι άδικο αυτό που είπα δηλαδή. Ότι ένας άνθρωπος έχει φτάσει. Πάτε να το ψάξετε αύριο στο πολυοδομικό τη Δευτέρα και στις υπηρεσίες εκεί να δείτε αυτό. Και αν σας λέω ψέματα, αλλά δεν αναδιαψέστε. Ξέρω ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και εφαρμογή του νόμου όμως στην παραδοχή της περιφέρειας. Η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει γίνει καμία και όποιος πολίτης νομίζει ότι έχει αδικηθεί, νομίζω ότι υπάρχει η οδός της δικαιοσύνης θα μπορούσε να το είχε κάνει. Άρα λοιπόν δεν λέτε αλήθεια σε αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ. Προσπαθείτε. Σας παρακαλώ. Βεβαίως δεν λέτε αλήθεια. Σας παρακαλώ, κύριε Πατακέ. Ότι αδικήσαμε συγκεκριμένο πολίτη. Είστε στρατιωτικός και μπορεί να τα λέτε ότι θέλετε αυτά. Λέτε ψέματα. Σας παρακαλώ. Λέτε ψέματα. Ότι αδίκησε πολίτη και ότι τον έχει φτάσει. Αν σας δημοσιεύσω σε 2 ώρες το έγγραφο της υπολογοδομίας του Δήμου, η δημοτική αρχή έχει οδηγήσει στα όρια της αυτοκτονίας. Θα ζητήσετε συγγνώμη. Πρωτάκουστο, πρώτη φορά το ακούω. Θα ζητήσετε συγγνώμη. Έχουν γράφει πολλές φορές. Και εδώ το κανάλι αυτό, το Crete TV, έχει παίξει τέτοια ρεπορτάζ. Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν έχω σχολιάσει. Ξαναπείτε ότι λέω ψέματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας το επιτρέπω. Στο κάτω κάτω δεν σας το επιτρέπω. Δεν λέω ότι έχετε πρόθεση να πείτε ψέματα. Κάτι έχετε διαβάσει. Σας παρακαλώ. Δεν έχω διαβάσει κάτι. Έχουν δημοσιευθεί τα έγγραφα.
Το σε... προδομικό απείλησε τον άνθρωπο αυτό που είχε δικαιωθεί και στα δικαστήρια, θα του πάρει το σπίτι. Άρα λοιπόν, δικαιώνομαι σε αυτό που είπα, ότι αν θέλετε να ανοίξετε τέτοιο θέμα, δεν θα καλούσατε εμένα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα. Δεν είμαι ξερόν. Τότε λοιπόν. Κύριε Πατήγε, καλεσμένη τη εκπομπή είναι από μένα. Το θέμα το έθεσε ο κύριος Ανδρικάκης, αλλά καλεσμένη είναι από μένα. Ότι θέτει θέματα που δεν γνωρίζω για να δημιουργήσει εντυπώσει, επειδή δεν παίρνει την κατάλληλη απάντηση. Θέματα που δεν γνωρίζω. Γιατί κρίνουμε τη δημοτική αρχή στο σύνολό τη. Και εγώ σε αυτό το σχόλιο θα μείνω. Και κύριε Πατήγε, θέλω κλείνοντα να κάνετε ένα σχόλιο και για την πολιτική προστασία, γιατί καταλαβαίνω ότι νιώθετε να υπερασπιστείτε και τα χρόνια που πέρασαν. Αν είστε λοιπόν ικανοποιημένο, γιατί πρέπει να κλείσουμε και γιατί να εμπιστευτούμε ξανά τη δύναμη πολιτών, για να πάω και στους συνομιλητές σας. Βεβαίως, κύριε Σφακιανάκη, και ζητώ συγγνώμη, ναι. Όχι, χαρακτήρα μου ούτε να δημιουργώ προβλήματα, συζητήσει, ούτε να επιτίθεμαι, ούτε να χαρακτηρίζω. Κοιτάξτε, θα ήταν άδικο να έχουν περάσει 5 χρόνια με τόσες καταιγίδες, με τόσα ακραία καιρικά φαινόμενα, με μια πολιτική προστασία που σας είπα οι δυνάμεις υπήρχαν αναξιοποιητές, με μια δημοτική αρχή που έβαλε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Που οργάνωσε, οργάνωσε, σχεδίασε και κινητοποίησε τις δυνάμεις του Δήμου όταν τις χρειάστηκε ο Δημότης, ένα θέμα το οποίο αναγνωρίζουν όλες οι κρατικές δυνάμεις πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική αστυνομία, το λιμενικό, η περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη και όλοι, και που αποδεδειγμένα, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε άλλες περιοχές, δεν υστερήθηκε σε επιπτώσεις. Και ο Δήμος Ηρακλείου, η περιοχή του Ηρακλείου. Όμως καταφέραμε στο μέτρο του δυνατού να τις αμπλύνουμε αυτές τις επιπτώσεις και σήμερα μάλιστα. Να επερώμεθα και να υπερηφανευόμεθα για αυτό το σπουδαίο έργο πολιτικής προστασίας, αλλά κυρίως και της Δημοτικής Αστυνομίας με τη μικρή δύναμη που είχε, ανταποκρινόμενη στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Επαναλαμβάνω λοιπόν και κλείνω αυτό που μου είπατε, ότι πρέπει να στηριχτεί πάλι η δύναμη πολιτών. Mm-hmm. Έχει δώσει θετικό δείγμα γραφής, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις της καθυστερήσης. Διότι έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει το έργο που είχε υποσχεθεί στο Ηρακλειώτικο λαό στις προηγούμενες εκλογές το 2014. Μάλιστα. Κύριε Ανδρικάκη, το δικό σας κάλεσμα προς τον κόσμο. Μια κουβέντα μόνο. Πάντως δεν είναι θέμα ειδικού αντιδημάρχου για να πούμε ένα ολοκληρωμένο έργο στο Ηράκλειο. Γιατί φαντάζομαι αυτό θα πρέπει να το ξέρει όλη η πόλη. Mm-hmm. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσει σελίδα κάποια στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου. Έχουμε τώρα 9 ψηφοδέλτια. Αφήνω το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη Λαϊκή Συσπήρωση, που έχει τη δική της αντίληψη με την οποία διαφωνώ, τη σέβομαι απόλυτα. Υπάρχουν άλλα 8, με είναι μία αντίληψη του Λιγερού και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι τι είναι? Είναι 2 δήμαρχοι, ένας 12 χρόνια στο Ηράκλειο και ένας 5 με τα γνωστά αποτελέσματα του καθενός. Και δεν κατάλαβα και ο Κουρέτσης μετά από 12 χρόνια θέλει να ξανά είναι δήμαρχος Ηρακλείου. Όταν δεν μπόρεσε να κάνει, λέει, κάποια πράγματα στις παχές αγελάδες, στα Ολυμπιακά έργα και σε όλα αυτά τα πράγματα, θα τα κάνει σήμερα που δεν θα έχει καν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε που είχε 75 και 80 πόσο έχει. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που θα τα κρίνει ο κόσμος την ερχόμενη Κυριακή. Οι υπόλοιποι, σχεδόν όλοι, είναι είτε παράγοντες του ΠΑΣΟΚ που ήταν σε μια θέση και θέλουν να βρεθούν σε μια άλλη, είτε παράγοντες που θέλουν να βρεθούν από την εκείνη τη θέση που βρίσκονται τώρα σε ένα άλλη που ξέρω εγώ θέλουν να πάνε, είτε απόγονοι και επίγονοι άλλων παραγόντων του ΠΑΣΟΚ. Που ήταν και στην αυτοδιοίκηση και σε άλλα, άνθρωποι που εργάζονται μέσα σε ένα σύστημα δημόσιου, ας πούμε, υποθέτου συμφέροντος και επιβιώνουν οι επιχειρήσεις τους μόνο από τις συμβάσεις με την αυτοδιοίκηση και με το Δήμο του Ηρακλείου. Και κρατήστε το εδώ που λέω, ότι δεν αποκλείεται να δούμε μετά τις εκλογές και θέματα να κάποιοι που μετέχουν σε αυτές τις εκλογές να φύγουν εκτός, γιατί έχουν ενεργές συμβάσεις με την αυτοδιοίκηση και με το Δήμο του Ηρακλείου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η αλλαγή που μπορεί να συμβεί σήμερα είναι και ο μόνος που κερδίζει και τον κύριο Κουρέτσι στο δεύτερο γύρο, στο κάτω-κάτω, γιατί ο κύριος Λαμπινός, ακόμα και να μπορούσε να τον ξανακερδίσει, πάλι την τετραετία την επόμενη θα έκανε ίδια με την προηγούμενη, άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένας λόγος. Να στηριχτεί λοιπόν ο Ηλίας Λιγερός με τους ενεργούς πολίτες, 5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι με αντιπολίτευση του ζήτω και του κάτσε και του όχι και του φύγε, αλλά με προτάσεις, απόψεις, αντιλήψεις, ξεκάθαρες. Ένα κίνημα που έμεινε εκεί 5 χρόνια, δεν ήταν επειδή έχασε εκλογές, διαλύθηκε, δεν έφυγε στις Βρυξέλλες όπως ο κ. Κουράκης, και να ξέρετε, θα ζητά τώρα την ψήφο. Έχει απόδειξη. Έχει απόδειξη στην κοινωνία, έχει απόδειξη στον επαγγελματικό του χώρο και νομίζω πως έχει και ταυτότητα πολιτική και έτσι. Νομίζω πως πρέπει να δοθεί ευκαιρία και να καλέσω 8.30 ώρα σήμερα τη σχετική συγκέντρωση των ενεργών πολιτών και του Ηλία Λιγερού έξω από τη Λότζια. Σα ευχαριστώ, κύριε Δαμπουλάκη. Η λαϊκή συσπήρωση διαφέρει ριζικά, το είπε και ο κύριος Ανδρικάκης, από όλους τους άλλους συνδυασμούς. Πραγματικά, εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι άλλοι συνδυασμοί είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα και αν χρειαστεί
μετεκλογικά θα τα βρούνε. Θα έχουμε δηλαδή δημοτική αρχή ανεξάρτητα από. Γιατί ακούω ότι με την εκλογική δυσκολεύουν τα πράγματα κλπ. Μπορεί ο Δήμος, ο Δήμαρχος να μην έχει συμβούλους για να στηριχθεί. Όλα αυτά θα γίνουν, να είναι ήσυχος ο κόσμος, ήσυχος εντός εισαγωγικών. Καθόλου ήσυχος δεν πρέπει να είναι, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε δημοτική αρχή. Η λαϊκή συσπήρωση διαφέρει από όλους αυτούς τους υπόλοιπους. Σε εμάς το θέμα είναι επί της ουσίας, τα είπα ήδη και τα ξαναλέω, επί Τροχάδιν είναι όμορφη πόλη, για μας είναι η πόλη που δεν έχει ανεργία, που έχει εργαζόμενους που αμείβονται με δικαιώματα, που έχει σχολική στέγη, αυτά τα 53 εκατομμύρια, το πλεώνασμα που έχει ο Δήμος θα πρέπει να δοθούν είτε στη σχολική στέγη, να γίνουν έργα εν πάση περιπτώσει, να αποπερατωθεί και όπως πρέπει το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο και να έχουμε ένα τέτοιο Δήμο, θέλουμε εμείς. Δήμο όπου ο Δημότης θα έχει λύσει τα προβλήματά του. Τα προβλήματα που του δημιουργούν όλες οι πολιτικοί που υπάρχει. Η πολιτική της κεντρικά, να το δούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και το Πασόκ. Αυτό είναι η αρχή όμως τώρα. Είναι ναι. Σαν να μην φταίσει τίποτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω ότι θέλατε να πείτε πολλά και οι τρεις. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος ακούει και αντιλαμβάνεται και ζυγίζει και θα πάει στις κάλπες πολύ ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.